Πράξεις, κεφάλαιο 6. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε στο στίχο 1. Και κατά τις ημέρες αυτές, όταν οι μαθητές πληθύνονταν, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών ενάντια στους Εβραίους, ότι οι χείρες τους παραβλέπονταν στην καθημερινή διακονία. Τότε οι 12, προσκαλώντας το πλήθος των μαθητών, είπαν: «Δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το Λόγο του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, διαλέξτε από εσάς 7 άντρες που έχουν καλή μαρτυρία, πλήρης Αγίου Πνεύματος και σοφίας, τους οποίους ας τοποθετήσουμε για αυτή την ανάγκη, ενώ εμείς θα μένουμε διαρκώς στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου». Και ο Λόγος άρεσε μπροστά σε ολόκληρο το πλήθος. Και διάλεξαν τον Στέφανο, άντρα πλήρη πίστης και Αγίου Πνεύματος, και τον Φίλιππο, και τον Πρόχωρο, και τον Νικάνορα, και τον Τίμωνα, και τον Παρμενά, και τον Νικόλαο, ένα προσήλυτο από την Αντιόχεια, τους οποίους έστησαν μπροστά στους Αποστόλους, και αφού προσευχήθηκαν, έβαλαν επάνω τους τα χέρια. Και ο Λόγος του Θεού αύξανε, και ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ πληθυνόταν υπερβολικά, και ένα μεγάλο πλήθος από τους ιερείς υπάκουε στην πίστη. Αυτό θα είναι το κείμενό μας για σήμερα. Στα πρώτα 5 κεφάλαια του βιβλίου των Πράξεων έχουμε δει τη γέννηση της Χριστιανικής Εκκλησίας και την ανάπτυξη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Έχουμε δει επίσης την εναντίωση από τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ. Αλλά η Εκκλησία συνεχίζει δυνατή και συνεχίζει και αυξάνεται. Τώρα στο κεφάλαιο 6 ξεκινά ένα καινούριο τμήμα, ας πούμε, στο βιβλίο των Πράξεων. Και σε αυτούς τους 7 στίχους ο Λουκάς κάνει μια εισαγωγή για να μας παρουσιάσει δύο άντρες. Θα μου πείτε, αυτό ήταν εισαγωγή? Ναι, αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή δύο αντρών, του Στεφάνου και του Φιλίππου, οι οποίοι ανήκουν στους 7 που επιλέχθηκαν. Είναι οι δύο πρώτοι στη λίστα. Ο Φιλίππος και ο Στέφανος θα έχουν πάρα πολύ σημαντικούς ρόλους καθώς θα προχωράμε μέσα στο βιβλίο των Πράξεων. Ο Στέφανος στο κεφάλαιο 7 θα είναι ο πρώτος χριστιανός μάρτυρας. Ο πρώτος χριστιανός ο οποίος θα πεθάνει για την πίστη του. Θα τον σκοτώσουν για την πίστη του. Και ο Φίλιππος είναι πολύ σημαντικός, θα το δούμε στο κεφάλαιο 8, επειδή γίνεται μεγάλος ευαγγελιστής και θα πάει και θα κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Σαμάρια, που είναι δίπλα στην Ιουδαία. Ξέρετε, οι Σαμαρίτες ήταν μισό Εβραίοι, μισό εθνικοί. Και αυτό είναι σημαντικό, επειδή μέχρι αυτό το σημείο ο χριστιανισμός ήταν μόνο στους Ιουδαίους, αλλά θα εξαπλωθεί στους Σαμαρίτες και μετά στους εθνικούς. Οπότε αυτά τα δύο άτομα είναι πολύ σημαντικά. Αλλά αν και αυτό είναι εισαγωγή για να γνωρίσουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους, υπάρχουν εδώ πέρα πολλά διδάγματα που μπορούμε να μάθουμε για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια εκκλησία όταν έχει κάποια προβλήματα και το πώς θα πρέπει μια εκκλησία να οργανώνεται. Οπότε ας κοιτάξουμε αυτούς τους 7 στίχους να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε. Στίχος 1 λέει: «Και κατά τις ημέρες αυτές, όταν οι μαθητές πληθύνονταν, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών ενάντια στους Εβραίους, ότι οι χείρες τους παραβλέπονταν στην καθημερινή διακονία». Τώρα, λέει κατά τις ημέρες εκείνες. Ποιες ημέρες? Στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Εδώ πέρα έχουμε ένα καινούριο τμήμα και δεν ξέρουμε ακριβώς πότε έγιναν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι 2 μήνες μετά από το κεφάλαιο 5. Μπορεί να είναι 2 χρόνια αργότερα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε ήταν. Αλλά βρισκόμαστε ακόμα πολύ νωρίς στην ιστορία της Εκκλησίας. Και λέει ότι οι μαθητές, δηλαδή οι χριστιανοί, αυτοί που ήταν μαθητές του Χριστού, πληθύνονταν. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι ήταν. Την τελευταία φορά που μας δόθηκε αριθμός ήταν στην αρχή του κεφαλαίου 4, όπου έλεγε ότι υπήρχαν 5.000 άντρες πέρα από τις γυναίκες και τα παιδιά. Οπότε πίσω στο κεφάλαιο 4 θα μπορούσαμε να έχουμε 10.000 ή και περισσότερους. Οπότε τώρα που έχει περάσει λίγος καιρός και συνεχίζεται και αυξάνεται η εκκλησία, μπορεί να είναι 15.000, μπορεί να είναι 20.000, η εκκλησία έχει μεγαλώσει πολύ στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό όταν μια εκκλησία μεγαλώνει, τουλάχιστον για τους σωστούς λόγους. Το θέμα δεν είναι απλά να γεμίσει το κτίριο. Το θέμα δεν είναι απλά να έχουμε ψηλούς αριθμούς. Αλλά θέλουμε πολλούς ανθρώπους να έρχονται στο Χριστό. Οπότε έχουμε πολλά άτομα που σώζονται και ο Θεός δοξάζεται. Και αυτό είναι καλό. Αλλά
Κάτι που έχω αναφέρει πολλές φορές είναι ότι δεν υπάρχει τέλεια εκκλησία. Γιατί επειδή μέσα στην εκκλησία είμαστε όλοι αμαρτωλοί και όσο περισσότερα άτομα έχεις μέσα στην εκκλησία, τόσα περισσότερα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν. Οπότε αυτή η εκκλησία εδώ πέρα έχει μεγαλώσει πολύ, αλλά έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Οι ελληνιστές παραπονιούνται στους Αποστόλους ότι τις χείρες των Εβραίων τις προσέχουν, αλλά δεν προσέχουν τις χείρες των Ελληνιστών. Τώρα, ποιοι είναι οι ελληνιστές και ποιοι είναι οι Εβραίοι? Εδώ δεν μιλάει για Έλληνες και Ιουδαίους. Όχι, καμία σχέση. Όλοι στην αρχαία εκκλησία ήταν Ισραηλίτες. Αρχικά ήταν Ιουδαίοι. Όλοι. Δεν υπήρχαν καθόλου εθνικοί μες στην εκκλησία ακόμα. Οπότε αυτό που έχουμε εδώ, στην εκκλησία αυτή τη στιγμή είχαμε ανθρώπους που ήταν Ιουδαίοι, οι οποίοι καταλάβανε ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας και γίνανε χριστιανοί. Έτσι ήταν όλη η εκκλησία. Οπότε ποιοι είναι οι Ελληνιστές και ποιοι είναι οι Εβραίοι? Οι Εβραίοι είναι οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στο Ισραήλ. Εντάξει, μιλάνε την εβραϊκή γλώσσα, δηλαδή τα αραμαϊκά. Τα αραμαϊκά μιλούσαν τότε. Διαβάζουν την εβραϊκή βίβλο. Η βίβλος, Παλαιά Διαθήκη, ήταν γραμμένη στα εβραϊκά. Εντάξει, οπότε αυτοί ήταν οι Εβραίοι. Οι Ελληνιστές είναι επίσης Ισραηλίτες, Ιουδαίοι, αλλά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν έξω από το Ισραήλ. Μπορεί οι γονείς τους, οι παππούδες τους να είχαν μεταναστεύσει. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει χωρίς να μιλάνε αραμαϊκά, αλλά μιλάνε ελληνικά, επειδή τα ελληνικά ήταν η παγκόσμια γλώσσα. Οπότε ονομάζονται Ελληνιστές, επειδή μιλάνε ελληνικά, έχουν μεγαλώσει σε άλλες χώρες που είναι επηρεασμένες από την Ελλάδα, διαβάζουν τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τι είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα? Είναι η ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν τότε. Οπότε τώρα εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους, κάποιοι μιλάνε αραμαϊκά, κάποιοι μιλάνε ελληνικά. Και φυσικά οι Εβραίοι θα ήταν η πλειοψηφία, οι Ελληνιστές θα ήταν πολύ λιγότεροι. Μελετητές υπολογίζουν ότι θα υπήρχαν εκείνο τον καιρό 10 με 20% Ελληνιστές στην Ιερουσαλήμ εκείνο τον καιρό, αλλά περισσότεροι προφανώς είναι Εβραίοι. Και θυμηθείτε αυτό που έχουμε δει στο κεφάλαιο 2 και στο κεφάλαιο 4, ότι στην εκκλησία όλοι φροντίζανε ένας τον άλλο για να μην υπάρχει κανένας με ανάγκη. Φροντίζανε ώστε να μην πεινάει κανένας. Αν θυμάσαι πίσω στο κεφάλαιο 4, υπήρχαν άτομα οι οποίοι πουλούσαν τα κτήματά τους, όπως ο Βαρνάβας, και φέρνανε τα λεφτά και τα βάζανε στα πόδια των Αποστόλων και τους λέγανε χρησιμοποιήστε τα σε όποιον έχει ανάγκη, και τα μοιράζανε αναλόγως. Και ανάμεσα στα άτομα που βοηθάγανε, είτε με φαγητό είτε με λεφτά, ήτανε οι χείρες. Και αυτή η βοήθεια στις χείρες ήταν προφανώς κάτι πολύ σημαντικό, επειδή έχουν πεθάνει οι άντρες τους και αν δεν έχουν άλλη οικογένεια τώρα, ποιος θα τους βοηθήσει? Και επίσης να αναφέρουμε ότι αυτές είναι χριστιανές χείρες, οπότε είναι πολύ πιθανόν ότι πολλοί άνθρωποι στις οικογένειές τους μπορεί να μην θέλουν να τις βοηθήσουν επειδή είναι τώρα αιρετικές. Οπότε η Εκκλησία φροντίζει για την ανάγκη των ανθρώπων της και προφανώς φροντίζει και για τις χείρες. Τώρα, στο Α Τιμόθεο, να κάνω εδώ πέρα μια γρήγορη υποσημείωση, ο Παύλος δίνει οδηγίες σχετικά με το ποιες χείρες να βοηθήσουν, να δώσουν λεφτά ή χρήματα, αφού η Εκκλησία δεν έχει απεριόριστο ποσό χρημάτων έτσι απλά για να δίνει. Οπότε ο Παύλος δίνει οδηγίες στον Τιμόθεο και του λέει, αν δεν έχουν λεφτά, αν δεν έχουν κανένα να τους βοηθήσει, τότε πρέπει να τους βοηθάμε. Αλλά αν έχουν οικογένεια ή συγγενείς που μπορούν να τους βοηθήσουν, η Εκκλησία δεν θα έπρεπε να επιβαρύνεται. Η ηλικία είναι επίσης θέμα, επειδή άμα είναι νέες μπορεί να ξαναπαντρευτούν, αν είναι πολύ γριές δεν θα ξαναπαντρευτούν και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά η Εκκλησία έκανε καλό έργο και βοήθαγε τις χείρες. Αλλά τι γίνεται? Ποιο είναι το πρόβλημα? Οι Ελληνιστές λένε στους Αποστόλους, οι οποίοι είναι Εβραίοι παρεπιπτόντως, οι Ελληνιστές λένε στους Αποστόλους, δεν φροντίζετε τις χείρες μας, φροντίζετε τις χείρες των Εβραίων, αλλά όχι τις χείρες των Ελληνιστών. Τώρα, εγώ δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες ως προς το τι ακριβώς είχε γίνει εδώ και πώς ακριβώς ξεκίνησε. Να σας δώσω δύο επιλογές για το τι μπορεί να έγινε. Και τώρα θα κάνω υποθέσεις
Μην τα πάρετε δογματικά αυτά που θα πω, θα κάνω κάποιες υποθέσεις. Η μία πιθανότητα είναι, και ελπίζω να μην ισχύει αυτό, η μία πιθανότητα είναι ότι υπήρχε πραγματική προκατάληψη από τους Εβραίους προς τους Ελληνιστές. Μπορεί να υπήρχε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά μπορεί να υπήρχε. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα νωρίτερα, μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι αμαρτωλοί και αν και είμαστε λυτρωμένοι και συγχωρεμένοι και σωσμένοι, αλλά όταν ο Θεός μας σώζει δεν γινόμαστε αυτομάτως τέλειοι, συνεχίζουμε και αμαρτάνουμε. Κάποιες αμαρτίες συνεχίζονται, κάποιες προκαταλήψεις συνεχίζονται και μπορεί κάποιοι άνθρωποι να λέγανε, ξέρετε κάτι, εμείς οι Εβραίοι είμαστε η πλειοψηφία και εμείς θα φροντίσουμε για τους δικούς μας, θα φροντίσουμε για τις χείρες μας και αν έχουμε αρκετά λεφτά, άμα προλαβαίνουμε, θα κοιτάξουμε και τους Ελληνιστές. Ελπίζω να μην έγινε αυτό, αλλά θα μπορούσε. Τώρα, η Εκκλησία δεν πρέπει να είναι έτσι. Η Εκκλησία δεν πρέπει να διαχωρίζεται πάνω σε εθνικά ζητήματα. Ποτέ. Και ένα από τα πράγματα που μου αρέσει πάρα πολύ στη δική μας την Εκκλησία είναι ότι είμαστε διεθνής Εκκλησία. Μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά όλοι είμαστε από διαφορετικά μέρη. Και μου αρέσει πολύ αυτό. Η Γραφή μιλάει για την Εκκλησία ως ένα άγιο έθνος, μιλώντας για όλους εμάς που πιστεύουμε στον Χριστό. Οπότε, ελπίζω να μην γινόταν κάτι τέτοιο, ελπίζω να μην υπήρχε ρατσισμός μέσα στην αρχαία Εκκλησία, αλλά μπορεί. Μια άλλη πιθανότητα είναι η εξής. Μερικές φορές, άτομα που είναι σε μειονοτική ομάδα, τείνουν να έχουν κόμπλεξ κατωτερότητας ή κόμπλεξ καταδίωξης, νομίζουν ότι όλοι είναι εναντίον τους και ό,τι και να πούν οι άνθρωποι τους προσβάλλει. Μπορεί να μην έχει σκοπό να τους προσβάλλεις, αλλά ακούνε κάτι και το περνάνε μέσα από διάφορα φίλτρα και προσβάλλονται. Οπότε μπορεί να γίνεται και κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Μπορεί να λένε, αχ, εμάς τους Ελληνιστές μας κοιτάει κανένας. Μπορεί κάποιος να είπε ή να έκανε κάτι το οποίο ήταν αθώο, αλλά αυτοί προσβλήθηκαν. Μπορεί όντως να υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά αυτοί να το έκαναν μεγάλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά, όπως και να έχει, ας κοιτάξουμε το κείμενο, υπάρχει πρόβλημα και παραπονιούνται στους Αποστόλους και τους λένε, κοιτάξτε, εσείς είστε υπεύθυνοι, κάντε κάτι, επειδή μας παραμελούν. Εντάξει, ποια είναι η λύση? Στίχος 2. Τότε οι 12, δηλαδή οι Απόστολοι, προσκαλώντας το πλήθος των μαθητών, είπαν, «Δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το Λόγο του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια». Τώρα, στα γρήγορα, οι Απόστολοι δεν λένε, «Είμαστε τόσο υπεράνω και δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε τραπέζια». Δεν λένε αυτό το πράγμα. Δεν λένε, «Εμείς είμαστε ανώτεροι, δεν μπορούμε να υπηρετούμε τραπέζια, εσείς να το κάνετε». Δεν λένε αυτό. Θυμάστε τι έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός τη νύχτα που προδόθηκε? Γονάτισε κάτω και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Αυτό ήταν κάτι που έκανε ο κατώτερος δούλος. Οπότε κανένας χριστιανός δεν είναι υπεράνω του να υπηρετεί τραπέζια. Εντάξει, συμπεριλαμβανομένων και των Αποστόλων. Αλλά, τι θέλουν να πούν? Λένε, ο Θεός δεν μας έχει καλέσει σε αυτή τη διακονία. Εδώ έχουμε μια μεγάλη εκκλησία. Και εδώ πέρα ζητάμε κάτι που θέλει πολύ δουλειά. Αν είναι να ξοδεύουμε το χρόνο μας κάνοντας αυτό το πράγμα, δεν θα έχουμε χρόνο να κάνουμε αυτό στο οποίο μας κάλεσε ο Θεός, που είναι η διακονία του Λόγου. Θυμάμαι στο Α Κορινθίους, στο κεφάλαιο 1, η εκκλησία στην Κόρινθο ήταν ένα χάλι, θα το δούμε όταν φτάσουμε εκεί, θα είναι ενδιαφέρον. Υπήρχαν άτομα στην Κόρινθο που μαλώνανε και λέγανε, «Εγώ βαφτίστηκα από τον Πέτρο, οπότε είμαι καλύτερος από σένα, επειδή εσένα σε βάφτισε ο Απολλός». Ή όχι, εγώ είμαι καλύτερος από σένα επειδή εμένα με βάφτισε ο Ιωάννης, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Και ο Παύλος γράφει και τους λέει, είστε παλαβοί. Βαπτιστήκατε μήπως στο όνομα του Πέτρου ή στο όνομα του Παύλου? Εγώ νόμιζα ότι βαπτιστήκατε στο όνομα του Ιησού. Τι είναι αυτά που λέτε? Και ο Παύλος λέει, εγώ χαίρομαι που δεν βάφτισα κανέναν από εσάς. Πέρα από κανένα δυο. Αλλά λέει, ο Ιησούς δεν με έστειλε για να βαφτίζω. Με έστειλε για να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ξέρει ποια είναι η δουλειά του. Λέει, ο Θεός μου έχει δώσει μια αποστολή και θα την εκτελέσω. Και η Απόστολη εδώ πέρα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν λένε, είμαστε υπεράνω και δεν θα σερβίρουμε τραπέζια. Όχι, αλλά ο Θεός μας έχει δώσει μια αποστολή. Και δεν μπορούμε να δώσουμε τον χρόνο μας αυτό. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλη εκκλησία. Και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε την ευθύνη αυτό το πράγμα.
Οπότε, τι θα κάνουμε? Οι Απόστολοι δεν λένε, «Ωχ, τι είναι αυτά τα πράγματα που μας λέτε τώρα, εμείς δεν έχουμε χρόνο για αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, ξεχάστε το, αφήστε το». Δεν λένε έτσι. Καταλαβαίνουν ότι είναι πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Οπότε τι κάνουν? Ο στίχος 3 λέει, «Σκεφτείτε λοιπόν αδελφοί, διαλέξτε από εσάς 7 άντρες που έχουν καλή μαρτυρία, πλήρης Αγίου Πνεύματος και σοφίας, τους οποίους θα τοποθετήσουμε για αυτή την ανάγκη, ενώ εμείς θα μένουμε διαρκώς στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου». Οπότε λένε στην Εκκλησία, πηγαίνετε, βρείτε 7 άντρες με τους οποίους θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για αυτό το ζήτημα. Εντάξει, και προσέξτε τα πνευματικά προσόντα που ζητούνται σε αυτούς τους 7 άντρες. Δεν λένε πηγαίνετε φέρετε κάποιον οικονομολόγο ο οποίος έχει ξανααντιμετωπίσει τέτοια πράγματα και θα μας βοηθήσει. Λένε βρείτε 7 άντρες από ανάμεσά σας. Ψάχνουν για χριστιανούς που ανήκουν στην Εκκλησία και πρέπει να έχουν καλή μαρτυρία. Δεν θέλουμε να έχουμε κανένα σκάνδαλο και να βλασφημηθεί το όνομα του Κυρίου. Πρέπει να είναι πλήρης του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις από τη ζωή τους ότι αυτοί οι άνθρωποι καθοδηγούνται από το Πνεύμα, ότι είναι καλοί χριστιανοί, και πρέπει να έχουν σοφία. Όχι απλά να έχουν γνώση, αλλά σοφία. Πολλοί άνθρωποι έχουν γνώση, αλλά σοφία είναι να παίρνεις τη γνώση και να την εφαρμόζεις σωστά σε κάθε κατάσταση. Οπότε λένε επιλέξτε αυτούς τους 7, επιλέξτε αυτούς τους 7 και εμείς θα τους βάλουμε να αναλάβουν αυτό το έργο. Και λένε στο στίχο 4 ξανά, προσέξτε πώς το τονίζουν αυτό το πράγμα, λένε εμείς θα μένουμε διαρκώς, είναι σημαντικό αυτό, θα μένουμε συνεχώς στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Λένε εντάξει, θα έχουμε κάποια άτομα που θα σας ταΐζουν τα σώματα και εμείς θα σας ταΐζουμε τις ψυχές. Θα έχουμε κάποια άτομα που θα διακονούν τραπέζια και κάποια άλλα σαν εμάς που θα διακονούν το Λόγο. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες, πολύ ποιμένες σε πολλές εκκλησίες, όπου περιμένουν από τον ποιμένα να κάνει τα πάντα. Λένε εντάξει, αφού αυτόν πληρώνουμε, αυτόν θα φωνάζουμε για να κάνει το κήρυγμα, αυτός θα κάνει όλες τις επισκέψεις, αυτός θα κάνει όλες τις μελέτες, αυτός θα κάνει όλα τα προγράμματα, αυτός θα οργανώσει τις εκδηλώσεις, αυτός θα είναι υπεύθυνος για τα πάντα. Και το πρόβλημα με αυτό είναι ότι αν δίνεις όλο σου το χρόνο σε αυτά τα πράγματα, μπορεί να παραμεληθεί αυτό που είναι ο κύριος σκοπός, και αυτό είναι να κηρυχθεί ο λόγος του Θεού. Προς Εφεσίους κεφάλαιο 4, ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, όπου λέει, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία ποιμένες και διδασκάλους. Για ποιο λόγο? Για να βοηθήσουν τους Αγίους στο έργο της διακονίας. Θα το ξαναπώ αυτό. Ο Θεός έχει δώσει ποιμένες στην Εκκλησία, ώστε οι ποιμένες να βοηθήσουν τους Αγίους να κάνουν το έργο της διακονίας. Δεν λέει εντάξει, απλά καθίστε εκεί πέρα και ο ποιμένας θα κάνει όλη τη δουλειά. Όχι, ο ποιμένας πρέπει να διδάσκει ολόκληρη την Εκκλησία, ώστε να διακονούμε ο ένας τον άλλο και επίσης να μπορέσουμε να βγάλουμε το Ευαγγέλιο έξω στον κόσμο. Εντάξει, θυμάμαι μία συζήτηση που είχα με ένα κύριο από μια άλλη εκκλησία και μου είπε, πρέπει να έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο επειδή η εκκλησία σου είναι μικρή. Και δεν προσπαθούσε να με προσβάλλει τίποτα τέτοιο και του λέω εντάξει. Και του λέω ναι, εντάξει, όντως είμαστε μικρή εκκλησία, οπότε έχουμε λιγότερα προβλήματα από άλλες μεγάλες εκκλησίες, αλλά δεν έχω τόσο ελεύθερο χρόνο επειδή όλη την ώρα μελετάω. Μελετάω κάθε μέρα όσο περισσότερο μπορώ για να διδάξω. Και μου λέει σοβαρά, σοβαρά, μελετάς συνέχεια, μπράβο, μπράβο, καλά κάνεις. Και να κάθομαι εγώ τώρα εκεί και να σκέφτομαι, μα αυτό δεν θα έπρεπε να κάνω? Αυτή δεν είναι η δουλειά μου? Να μελετάω ώστε να μπορώ να υπηρετώ το Λόγο του Θεού σωστά? Δεν το βλέπω παράξενο. Στο Α Τιμόθεο κεφάλαιο 4, επειδή ο Τιμόθεος ήταν ένας νέος ιεροκήρυκας, και ο Παύλος του λέει να δοθείς στην ανάγνωση, στην προτροπή, στη διδασκαλία,
Αυτά να μελετάς, σε αυτά να μένεις, επίμενε σε αυτά. Του λέει, κοίτα, αν είναι να το κάνεις, κάντο σωστά. Στο Β' Τιμόθεο κεφάλαιο 4, ο Παύλος του λέει, σου παραγγέλω λοιπόν επίσημα, ενώπιον του Θεού και του Κύριου Ιησού Χριστού, να κηρύξεις το Λόγο. Αυτή είναι η δουλειά σου, αν θα υπηρετείς το Λόγο, κήρυξε, δίδαξε. Εντάξει, οπότε η πρόταση των Αποστόλων εδώ πέρα είναι ότι εμείς συνεχώς θα μένουμε στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Εσείς βρείτε αυτά τα 7 άτομα και αυτοί θα υπηρετούν τις σωματικές ανάγκες της Εκκλησίας. Οπότε, στίχος 5 λέει, και ο Λόγος άρεσε μπροστά σε ολόκληρο το πλήθος. Και διάλεξαν τον Στέφανο, άντρα πλήρη πίστης και Αγίου Πνεύματος, και τον Φίλιππο, και τον Πρόχωρο, και τον Νικάνδωρα, και τον Τίμωνα, και τον Παρμενά, και τον Νικόλαο, ένα προσήλυτο από την Αντιόχεια, τους οποίους έστησαν μπροστά στους Αποστόλους, και αφού προσευχήθηκαν, έβαλαν επάνω τους τα χέρια. Οπότε ολόκληρο το εκκλησίασμα είναι ευχαριστημένο με αυτή την ιδέα. Βρίσκουν 7 άντρες. Για τους δύο πρώτους, τον Στέφανο και τον Φίλιππο, θα διαβάσουμε περισσότερα στα επόμενα κεφάλαια. Για τους άλλους 5 δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν ξανααναφέρονται. Οι μόνες πληροφορίες που έχουμε εδώ πέρα είναι για τον Νικόλαο, που ήταν προσήλυτος από την Αντιόχεια. Ξέρετε τι ήταν προσήλυτος. Προσήλυτος ήταν κάποιος που ήταν εθνικός, που έκανε περιτομή και έγινε Ιουδαίος. Οπότε ο Νικόλαος ήταν εθνικός από την Αντιόχεια, έγινε Ιουδαίος και μετά έγινε Χριστιανός. Κοίτα τώρα μέρος της Εκκλησίας, εντάξει. Οπότε αυτός ήταν ο Νικόλαος. Και να κάνω εδώ πέρα μια γρήγορη υποσημείωση. Κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να ανακαλύψουν όλα όσα η βίβλος δεν μας λέει, στην αρχή του βιβλίου της Αποκάλυψης μιλάει για μια αίρεση που υπήρχε και ήταν η αίρεση των Νικολαϊτών. Οπότε κάποιοι άνθρωποι λένε, εντάξει, θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτό τον Νικόλαο εδώ πέρα. Επειδή προφανώς αυτή η αίρεση ξεκίνησε από κάποιον που λεγόταν Νικόλαος. Αλλά το να έχεις το ίδιο όνομα με κάποιον δεν σε κάνει αιρετικό. Υπάρχουν πολλοί Νικόλαοι, δεν είναι όλοι αιρεσιάρχες. Οπότε δεν είμαι διατεθειμένος να κατηγορήσω αυτόν τον άνθρωπο ως αιρετικό, απλά και μόνο επειδή κάποιος άνθρωπος δεκαετίες αργότερα ήταν αιρετικός και είχε το ίδιο όνομα. Οπότε προσοχή για το τι θα λέτε για τον Νικόλαο. Οπότε επιλέγουν αυτούς τους 7 άντρες. Πολύ συχνά οι άνθρωποι τονίζουν ότι και τα 7 ονόματα αυτών των ανδρών είναι ελληνικά ονόματα. Οπότε λένε, κοιτάξτε, επιλέξανε 7 ελληνιστές. Επειδή οι ελληνιστές ήταν που παραπονιόντουσαν, οπότε βρήκαν ελληνιστές να λύσουν το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι σίγουρο, επειδή μπορεί κάποιοι Εβραίοι να είχαν ελληνικά ονόματα. Ανάμεσα στους Αποστόλους υπήρχαν 2. Αν και όλοι οι Απόστολοι ήταν Εβραίοι. Το Ανδρέας είναι ελληνικό και το Φίλιππος είναι ελληνικό. Οπότε δεν είναι αναγκαστικό ότι οι 7 ήταν ελληνιστές, αλλά μπορεί να ήταν. Απλά όχι σίγουρα. Όπως και να έχει, η Εκκλησία βρίσκει αυτούς τους 7 άντρες σύμφωνα με τα κριτήρια που τους έχουν δώσει. Τους φέρνουν στους Αποστόλους, τους λένε, εντάξει, θέλουμε αυτούς τους 7 άντρες εδώ. Τώρα, θα γινόταν αν δεν είχαν τα σωστά προσόντα. Είμαι σίγουρος πως οι Απόστολοι δεν τους δεχόντουσαν αν δεν είχαν τα προσόντα. Οπότε οι Απόστολοι λένε, εντάξει, προσεύχονται, έβαλαν επάνω τους τα χέρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τους ευλογούν ή μπορεί επίσης συμβολικά να τους δίνουν εξουσία για το έργο που έχουν να κάνουν. Και λένε, εντάξει, έχουμε αυτούς τους άντρες. Αυτοί θα είναι υπεύθυνοι, αυτοί θα ηγούνται αυτού του προγράμματος. Πριν διαβάσουμε τον τελευταίο στίχο, να κάνω άλλη μία υποσημείωση. Προφανώς, όπως θα γνωρίζετε, πολλά άτομα διαφωνούν για το πώς πρέπει μια εκκλησία να παίρνει τις αποφάσεις της και για το πώς πρέπει να καθοδηγείται. Και υπάρχουν πολλά άτομα που παίρνουν το συγκεκριμένο κείμενο και λένε, κοιτάξτε, εδώ έχουμε το σύνολο των πιστών που επιλέγουν τις 7. Οπότε αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά πρέπει να πάρθει μια απόφαση στην εκκλησία, πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουν και να ψηφίσουν. Αυτή είναι μία θέση. Η άλλη θέση λέει, όπα, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα η εκκλησία εδώ πέρα έχει ηγέτες που λένε στην εκκλησία τι να κάνει. Και δεύτερον, ακόμη και όταν η εκκλησία φέρνει αυτούς τους 7 άντρες, έχουμε τους ηγέτες στην τελική
οι ηγέτες, οι ηγούμενοι είναι αυτοί που θα τους διορίσουν. Οπότε τίθεται το ερώτημα, πώς πρέπει να καθοδηγείται η Εκκλησία, από ολόκληρη την Εκκλησία μαζί ή από τους πρεσβυτέρους, τους ηγούμενους της Εκκλησίας. Νομίζω ότι όπως και να έχει δεν πρέπει να πάμε στα άκρα. Νομίζω πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να λέμε απλά εντάξει, ό,τι πει το εκκλησίασμα. Επειδή η Εκκλησία δεν είναι δημοκρατία. Το πώς ενεργούμε θα πρέπει να το καθορίζει η γραφή. Μπορεί κάποιοι μέσα στην Εκκλησία να έχουν τρελές ιδέες. Οπότε πρέπει να προσέχουμε. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούμε απλά να πούμε εμείς είμαστε οι πρεσβύτεροι, εμείς είμαστε που κάνουμε κουμάντο και όλοι εσείς οι υπόλοιποι απλά να το βουλώσετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, όντως πιστεύω υπάρχει λόγος που η Εκκλησία έχει ηγούμενους και αυτό είναι για να ηγούν, να καθοδηγούν. Πιστεύω ότι όντως η Γραφή διδάσκει ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει πρεσβυτέρους οι οποίοι καθοδηγούν την Εκκλησία. Αλλά εδώ πέρα δεν μιλάμε για κάποια δικτατορία που ό,τι λέμε εμείς ισχύει και τελείωσε. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ πρεσβυτέρων και της Εκκλησίας. Αν οι πρεσβύτεροι πάρουν κάποια απόφαση για το τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία και μετά δούνε ότι η μισή Εκκλησία, το 50% νομίζουν ότι είναι κακή ιδέα, θα ήταν χαζό εκ μέρους των πρεσβυτέρων να πούν δεν έχει σημασία τι νομίζει η Εκκλησία, εμείς θα το κάνουμε ούτως ή άλλως. Όχι, επειδή όλοι οι χριστιανοί έχουν το Άγιο Πνεύμα και αν ένα μεγάλο μέρος της Εκκλησίας διαφωνεί με αυτό που κάνουν οι πρεσβύτεροι, οι πρεσβύτεροι ίσως πρέπει να σταματήσουν και να σκεφτούν. Γιατί έτσι, μήπως μας έχει ξεφύγει κάτι, μήπως να το δούμε από κάποια άλλη οπτική γωνία. Ίσως πρέπει να προσευχηθούμε και να περιμένουμε το Άγιο Πνεύμα να μας φέρει όλους σε κάποια απόφαση που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Οπότε, απλά αυτό που λέω είναι ότι νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε ένα καλό μοντέλο όπου έχουμε ηγέτες που καθοδηγούν την Εκκλησία, αλλά υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ηγετών και του Εκκλησιάσματος, ώστε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά. Και αυτό γίνεται εδώ. Οι Απόστολοι λένε εντάξει, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Εσείς διαλέξτε τους 7, τους διαλέγουν, συμφωνούν οι Απόστολοι και τους διορίζουν. Και ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Και κάτι που ξεκίνησε ως ένα πιθανόν σχίσμα, εθνικό σχίσμα μέσα στην Εκκλησία, το πρόβλημα έχει λυθεί και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Επειδή έχει δοθεί στα σωστά άτομα η σωστή διακονία, την κάνουν και είναι όλα καλά. Κοιτάξτε το στίχο 7. Λέει «Και ο Λόγος του Θεού αύξανε και ο αριθμός των μαθητών πληθυνόταν υπερβολικά στην Ιερουσαλήμ και ένα μεγάλο πλήθος από τους ιερείς υπάκουε στην πίστη». Πώς τελειώνει αυτό το μικρό κείμενο? Ο Λόγος του Θεού συνεχίζει και αυξάνεται. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Πρώτον, οι Απόστολοι κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Είναι αφοσιωμένοι στη διακονία του Λόγου, οπότε αφού αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, ο Λόγος εξαπλώνεται. Επίσης, αφού έχουν αναθέσει σε αυτά τα 7 άτομα να διακονούν τα τραπέζια, είναι όλοι ευτυχισμένοι, δεν υπάρχουν διαφωνίες, δεν υπάρχει σχίσμα. Οπότε όταν έχεις τους πάντες να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και ενότητα μες στην Εκκλησία, γιατί να μην υπάρχει ανάπτυξη? Έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία. Ο καθένας να κάνει τη δική του διακονία και να ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο, να είναι ενωμένοι. Και ο Λόγος του Θεού αύξανε τόσο πολύ που ακόμη και οι ιερείς, μεγάλο πλήθος από τους ιερείς υπάκουε στην πίστη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους που είχαν μεγάλο ρόλο στο Ιουδαϊκό θρησκευτικό σύστημα. Ήταν η δουλειά τους, αλλά δεν μπορούσαν να αρνηθούν την αλήθεια του Χριστού και έγιναν και αυτοί μέλη της Εκκλησίας. Να σας πω ποια είναι η προσευχή μου για μας. Η προσευχή μου είναι να είμαστε μια εκκλησία σαν αυτή. Μια εκκλησία που λειτουργεί όπως πρέπει μια εκκλησία να λειτουργεί. Ώστε όλοι μαζί να φέρουμε δόξα στο όνομα του Θεού. Καθένας να κάνει τη διακονία που το αναλογεί. Και να προσευχηθούμε ότι ο Θεός θα μας αυξάνει. Και σε άτομα και σε πίστη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.